Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ, γιατί είναι προφητευμένο στο βιβλίο την Αποκαλύψη ότι ο τρόνο του Νταβίτ είναι τρόνο γεώνια. Και ποιο είναι ο Νταβίτ, ο Νταβίτ είναι ο, Εβραίου, ο Εβραίο, ο που ήταν γενεολογία που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή ο Νταβίτ πέθανε. Αλλά εδώ μιλάει για το Ιησού Χριστό επειδή είναι ο Θεό. Αλλά όταν πήρε μορφή άνθρωπο, γεννήθηκε στην οικογένεια του Νταβίτ σαν άνθρωπο, και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι που δεν το αναγνωρίζουν ακόμα ότι είναι ο Θεό που έγινε άνθρωπο, τον αποκαλεί με την ανθρώπινη του ταυτότητα η του Νταβίτ. Αλλά αυτή η ταυτότητα επίση, την ανθρώπινη, είναι αυτό που γράφτηκε ότι θα είναι τρόνο γεώνια, ο τρόνο του Νταβίτ. Δεν μιλάει για τον Νταβίτ που ήταν άνθρωπο που πέθανε αλλά μιλάει για το Ιησού Χριστό επειδή αυτός είναι ο Θεό επειδή μόνο ο τρόνο του Θεός μείνει στο Ιόνια αλλά είναι αυτός που αποκαλείται Ιε του είναι ο Θεό με την ανθρώπινη μορφή. Να σας διαβάζουμε όπως γράφτηκε πριν με τους προφήτες επειδή ήταν προφητεμένο ήδη στην πρωτοδιατήκη τη αυτό την υπόσχεση που έδωκε ο Θεός, ότι ο τρόνο του Νταβίδα είναι τρόνο Ιόνια. Να σα διαβάζω στο βιβλίο το προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 23, εδάφιο 5. Δέστε, έρχονται οι λέει ο κύριο. Δηλαδή, ο κύριο έπνευσε το προφήτη Ερεμία να μιλήσει κάτι που δεν ήξερε κα, αλλά αυτό ήταν προφητευμένο για το εσάρκο στο σαν άνθρωπο στην οικογένεια του Νταβίτ. Δέστε, έρχονται οι λέει ο κύριο. Και τα αναγκύρω στον ένα δίκαιο βλάστο και βασιλιά τα βασιλεύει και τα ευημερίσει και τα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη επάνω στην γη. Και τη ημέρα του ο Ιουντά τα και ο Ισραήλ τα κατοικήσει με ασφάλεια. Και το όνομα του με το οποίο τα ονομασεί ο Κύριο η δικαιοσύνη μας. Γι' αυτό δέστε έρχονται μέρε λέει ο Κύριο και δεν τα που πλέον ζει ο Κύριο που ανέβασε το Ιω Ισραή από τη Αιγύπτο αλλά ζει ο Κύριο που ανέβασε και έφερε το σπέρμα του Ισ, οίκο Ισραή συγκεί το βορρά από όλο σου τόπο όπου είχα διώξει και τα κατοικού συγκεί. Αυτό που σας διαβάζα τώρα είναι προφητεία που ο Άγιο Πνεύμα το προφήτη Ερεμία να, τα, να δηλαδή για το ερκόμο του. Με την ανθρώπινη μορφή τα είναι η γενεολογία του Δαβίδ αλλά αυτό αν κάποιο το διαβάζει με κεφαλικά τα μπερδευτεί. Όμω αν κάποιο διαβάζει με το, την οδηγία και κατανόηση το Αγίου τότε τα αναγνωρίζει την αλήθεια με κατανόηση που θα του δώσει ο Θεό, επειδή είναι ο ίδιο ο Θεό που προφήτεψε για το ερκόμο του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστό με την ανθρώπινη μορφή τα είναι η γενεολογία του Νταβίτ Επίσης, στο προφήτη Εζεκίλ επίσης, ήταν προφητευμένο εδώ στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίλ η μελλοντική αποκατάσταση τη βασιλεία του Νταβίτ πάλι για το Ιησού Χριστό. Δηλαδή, πριν γίνει ο Θεό άνθρωπο, ήταν ήδη προφητευμένο η πρώτη διατήκη. Να σα διαβάζω επίση στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίλ πώ μίλησε με την έπνευση του κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, εγώ τα πάρω από το ψηλότερο κλάδι, το ψηλό κέντρο και τα φυτέψω, εγώ τα κόψω από το κορυφή το νέο κλονάρι και ένα τρυφερό κλονάρι και θα το φυτέψω σε ψηλό έξω κοβουνό. Εδώ ο Θεός μιλάει παραβολικά, επειδή εδώ ακούμε ψηλότερο κλάδι, κέντρο, όλα αυτά είναι παραβολικά, δηλαδή με εικόνα και παρομοιάση ότι... Ο ίδιο όταν εισακωθεί, τα είναι σαν ψηλό δέντρο, κέντρο που τα είναι στο κορυφή, το τρόνο, τη βασιλεία, η αιώνια που είναι το τρόνο του Θεού. Αλλά εδώ όμω, όπω μίλησε ο προφήτη, εδώ είναι μόνο παραβολέ με εικόνε που μίλησε όπω τον έπνευσε ο κύριο, ίδιο ο προφήτη Ερεμία. Μίλησε καταρά ότι τα είναι στην οικογένεια του Νταβίτ. Τότε εδώ ο προφήτη Εζεκίλ, μίλησε με παραβολές με εικόνα επίσης για μελλοντική βασιλεία του Νταβίτ που θα είναι ο Ιησού Χριστό ο ίδιο, δηλαδή ο Θεό με την εσάρκωση του στο όνομα του Ιησού Χριστό. Επί, επίσης πιένουμε επίσης στη καινή τώρα να δούμε στο βιβλίο το Ματέο αυτό επίσης που γραφτήκε να σας διαβάζω στο βιβλίο το Ματέο Κεφάλαιο 1 ακριβώς και Εδάφιο 1. Βιβλίο την γενεολογία του Ιησού Χριστό, γιο του Νταβίτ, γιο του Αμπράμ. Αυτό είναι επίση εδώ που αναφέρθηκε το Δαβίτ, εκείνο που, που ο Ιησού Χριστό, δηλαδή ο Θεό σαν άνθρωπο, είτε από τη γενεολογία του, επειδή ήταν απόφαση του Θεού να γίνει, γι' αυτό γράφτηκε, αναφέρθηκε στο όνομα του Δαβίτ. Και επίση στην Αποκάλυψη θα πάμε πάλι τα ακούσουμε Ακόμα, στο όνομα του Δαβίδ, επειδή είναι ο Ιησού Χριστό Θεοπαντοκράτορα, σαν άνθρωπο γεννήθηκε στην οικογένεια γενεολογία του Δαβίδ, στο Ισραήλ. Δηλαδή, Δαβίδ είναι από τη φιλή του Ιουδά, αλλά η φιλή που ήταν ιερή ήταν Λεβίτες και η Μαρία που ήταν Φυσική μητέρα του Ιησού Χριστό ήταν από τη φυλή Λεβίτες. Ήταν παρτένα που διαλέκτηκε από τη φυλή Λεβίτες, αλλά ο Δαβίτ είναι από τη φυλή το Ιουντά. Αλλά ο Δαβίτ είναι γενολογία του που είτε ο Ιωσήφ, ο αραβωνιαστικό της μητέρα του Κυρίου Ιησού. Αλλά αποκαλέστηκε ο Κύριο Ιε του Δαβίτ επειδή ονομάστηκε στο μέρο του άντρα της μητέρα του σαν πατέρα του, δηλαδή με την ανθρώπινη μορφή επειδή ο Θεός προσωπικά επειδή μπήκε μέσα η κυρία την παρτένα χωρίς το σπέρμα του άντρα αλλά γράφτηκε όμως, ονομάστηκε κατά την γενιολογία στο αραβωνιασικό της μητέρα του, τον Δαβίδ επειδή ο Δαβίδ ήταν από τη φυλή του Ιουδά γι' αυτό επίσης να τα διαβάζω μέσω Ευαγγέλιο Κατά Ματέο, κεφάλαιο 22, εδάφιο 41, όπως ο Κύριο μιλούσε με του Ιερή, που Ιερί Ιερή δεν το ανανόριζα. Επειδή τον Ιερή τον ανανόριζα επίσης για τον Δαβίδ με την ανθρώπινη μορφή, αλλά δεν το ανανόριζα με τη θεϊκή του μορφή, δηλαδή ποιος είναι, ότι είναι ο Θεός αλλά μόνο με την ανθρώπινη μορφή του αναγνώριζα ότι είναι η του Δαβίδ. Γι' αυτό επίση ο κύριο του έκαμε ερώτηση μια μέρα που ήταν απέναντι του. Να σα διαβάζω πώ ο κύριο του ερώτησε, απλώ για να του δόκει μήπω ιδέα να μπορούν να το αναγνωρίζουν, αλλά εκείνο δεν το αναγνώριζα. Λέει ο κύριο, ενώ οι φαρισαίοι σα συγκεντρωμένοι. Ο Ιησού ρώτησε λέγοντα, ποια γνώμη έχετε για το Χριστό, τι είναι, δηλαδή ο Κύριο τώρα ρωτά του Ιερή, άκουσε την απάντηση του Ιερή, η Ιερή απάντησε Ιερή του Νταβίτς και του λέει λοιπόν ο Κύριο μετά, πως λοιπόν ο Νταβίτς δια μέσα το Πνεύμα τό τον αποκαλεί Κύριο λέγοντα ο Κύριος ο Κύριος είπε ο Κύριος ο Κύριος μου κάτσει από τα δεξιά μου μέχρι ότου βάλω τον αποκαλεί Κύριο λέγοντα, ο Κύριος ο Κύριο είπε ο Κύριος ο Κύριο μου κάτσε από τα δεξιά μου μέκριο του βάλω το εκτρό σου το του σου. Όταν ρώτησε του ιερή, η νόμη, τι νόμη για το Χριστό, επειδή γράφτηκε ότι ο Χριστό τα έτσι σαν Μεσσία, με το ρόλο του Μεσσία στην πρώτη διατήκη και η ιερή αναγνώριζα ότι ο Χριστό τα έτσι. Μέχρι σήμερα εκείνο που δεν ανανορίζω ακόμα ότι έχει έρθει, περιμένω συνεχίσω, να περιμένω το Χριστό μέχρι σήμερα με τύφλωση πνευματικά. Αλλά εδώ ο Κύριο του ρώτησε ποια η γνώμη έχει για τον Χριστό για να δει αν μπορεί να το ανορίζει ότι είναι ο Χριστό που είναι μπροστά του ήδη εκεί έρθει. Αλλά εκείνο έδωκε μόνο τη γνώμη που έχει, που διάβαζα μέσα σε γραφέ η πρώτη διαθήκη ότι ο Χριστό θα είναι ιό του Νταβί, Γι' αυτό το απάντησε: Είναι ιό του Νταβίτ. Και τότε ο κύριο το απάντησε γιατί ο Νταβίτ όταν προσευχόμουν με το άγιο πνεύμα. Αποκαλ, αποκαλούσα Κύριος μου, δηλαδή αποκαλούσα το Χριστό Κύριος μου, δηλαδή Κύριο και Θεός, επειδή είναι ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος τους έκαμε, Για, γιατί ο Δαβίδη αποκαλούσε το Χριστό Κύριο μου και Θεό, τότε οι ιεροί δεν είχα απάντηση πια να σας διαβάζω, ό,τι δεν είχα απάντηση να ακούσετε. Αν λοιπόν ο Κύριος το απαντά, τον αποκαλεί Κύριο, Πώς είναι γιο Άκουσε παρακάτω, και κανένα δεν μπορούσε να τον απαντήσει ένα λόγο. Ούτε τόλμησε πλέον κάποιον να το ρωτήσει από εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, δεν είχα μπερδεύτηκα, σοκίστηκα ιερή, και χωρί να αντιληφτού ούτε να έχω κατανόηση ότι είναι ο Χριστό που μιλάει μαζί του μπροστά του. Αλλά συνέχιζα να περιμένω το Χριστό όπω η γραφή προφήτευση, δηλαδή προφητεύτηκε με συγγραφή στην πρώτη διατήκη από το προφήτη Γερεμία και ο προφήτη Εζεκίλ. Αλλά εκείνη επειδή δεν είχα κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, δεν είχα αποκάλυψη να το ανοίξει ότι είναι ο Χριστό που είτε είναι μπροστά του με ανθρώπινη μορφή επειδή είτε ταπεινό γεννημένο η Φάτσνη και ιερή ενόμιζα ότι ο Χριστό θα έρθει με έντοξο ντόξα γεννημένο στο παλάτι. Γι' αυτό σηκήθηκα και μπερδεύτηκα μέχρι σήμερα εκείνο που δεν έχω ακόμα αποκαλύψει. Συνεχίζω να περιμένω ο Χριστό, όμω αυτό είναι το σκοπό που ο Αντίχριστο θα το πλανήσει εκείνο που δεν έχω αποκάλυψει επειδή περιμένω ο Χριστό. Και ο Αντίχριστο θα παρουσιάζει τον εαυτό του με προσπίση ότι είναι Αντίχριστο επειδή είναι γραμμένο επίση στην αποκάλυψη, δηλαδή στην απάτηση του Αντίχριστο δεν θα είναι μόνο σε υπόλοιπο κόσμο και στους Εβραίοι ακόμα επειδή οι Εβραίοι περιμένουν το Χριστό μέχρι σήμερα εκείνη που δεν έχω ακόμα Αποκάλυψη να σας διαβάζω επίσης στο τέλος δηλαδή στο βιβλίο την Αποκάλυψη όπου επίσης ο Απόστολος Ιωάννη είναι εκείνο που έλαβε Αποκάλυψη που έγραψε μέσα στην Αποκάλυψη όλα τα γεγονότα που τα συμβεί είτε είναι η Αντίκριστο είτε τα είναι η Κρίση του Θεού τελική Κρίση στο λευκό τρόνο είναι ο Απόστολος Ιωάννη Πιέλ που έλαβε μεγάλη αποκάλυψη που έγραψε το τελευταίο βιβλίο μέσα στο Ευαγγέλιο σαν γεγονότα που άρχιζε ήδη να γίνει και άλλοι έρχονται επίση να εκπληρώνονται επειδή εδώ επίση ο Απόστολο Ιωάννη ανάφερε επίση για το τρόνο του Νταβίτ που τα είναι η αιώνια τρόνο επειδή είναι ο Θεός Παντοκράτορα που έγινε άνθρωπο στην οικογένεια του Δαβίτ στο όνομα του Ιησού Χριστό. Θα σας διαβάζω στο βιβλίο της Αποκάλυψη, κεφάλαιο 22. Εγώ ο Ιησού έστειρα τον Αγγέλο μου να δώσει σε εσά μαρτυρία για αυτά της εκκλησία Εγώ είμαι η ρίζα και το γένο το Δαβίτ το αστέρι, το λαμπερό και πρωινό. Πάλι εδώ, δηλαδή στο τελευταίο βιβλίο πάλι, στην Αποκάλυψη, πάλι αναφέρθηκε για τον Δαβίδ, δηλαδή η ρίζα του Δαβίδ, που είναι ο Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το σκοπό που είναι γραμμένο επίσης προφητευμένο, ότι ο τρόνος του Δαβίδ είναι τρόνο η αιώνια, ενώ ο Δαβίδ που είχε αυτό τον άνδρο, το, όνομα, ήταν ένα άνθρωπο Εβραίου, που πέθανε πριν να γεννηθεί ο Ιησού Χριστός, δηλαδή ο Θεό σαν άνθρωπο. Απλώ επειδή ο Θεό αποφασίστηκε να έρθει μέσα στην γενεολογία του, γι' αυτό επίση ο Θεό αποφασίστηκε να γραφτεί στο όνομα του, στην προφητεία, ώστε να γνωρίζει ότι εκείνο με τη βουλή και την κυριακία του επέλεξε να, να φέρει για το όνομα του Νταβίδ, επέλεξε να γεννηθεί επίσης στην οικογένεια του Νταβίδ, δηλαδή είτε η Μαρία που ήταν φυσική μητέρα του, είτε η απόφαση του Θεού. Δηλαδή η Μαρία επίσης είναι μια παρτένα που βρήκε χάρη προς σας ο Θεό, γι' αυτό επιλέκτηκε να έρθει ο Θεό μέσα τη με την εσάρκωση και ο Νταβίδ, είναι επίσης η απόφαση του Θεό που επέλεξε το Ιωσήφ, που είναι από γενιολογιά του Νταβίτ, να παντρευτεί τη Μαρία, που, είναι, που ήταν πατένα, που μέσα τη ήρθε επίσης ο Θεό με ανδρόπινη μόρφη στο όνομα Ιησού Χριστό. Τι μας διδάσκει σε όλα αυτά, μας διδάσκει ότι ο Θεό δεν αναγνωρίζεται ποτέ με ένα όνομα, είτε με έναν τρόπο επειδή ο Θεό με τον τρόπο που τέλει τα φανερώνει τον εαυτό του, όπως φανερώτηκε με ανθρώπινη μορφή, στην οικογένεια του Νταβίδ επίσης, πήρε αυτή την απόφαση επίσης, γράφτηκε επίσης προφητευμένο και μαρτυρία στον ουρανό, ότι ο τρόνο του Νταβίδ είναι τρόνο Ιόνια, αλλά δεν αναφέρεται στον άνθρωπο, αναφέρεται το ίδιο, είναι ο ίδιο το παντοκράτορα που αποκαλέστηκε γιο του Νταβίδ. Αυτό που είτε με μορφή άνθρωπο, αποκαλέστηκε γιο του Δαβίδ στο όνομα Ιησού Χριστό, δεν είναι άνθρωπο, αλλά είναι ο ίδιο ο Παντοκράτορα που πήρε μορφή άνθρωπο. Γι' αυτό επίση ο τρόνο του Θεού είναι ο τρόνο με την εξουσία και την κυριακία του, αλλά αυτό το τρόνο όμω αποκαλέστηκε το τρόνο του Νταβίτ που τα είναι γεώνια. Αλλά αν κάποιο διαβάζει εγκεφαλικά με τον τρόπο τη θρησκεία όπω σκέφτονται, τα μπερδευτούν. Επειδή τα καταλάβουν τι Δαβίδ, γιατί αναφέρεται στον Δαβίδ, δηλαδή ποιο είναι ο Δαβίδ. Δεν αναφέρεται στον Δαβίδ που πέθανε, αλλά αναφέρεται από το Ιησού Χριστό που είτε σε γενεολογία του Δαβίδ που είναι ο Θεός Παντοκράτορα. Γι' αυτό η αληθινή πίστη είναι κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα επειδή τα περπατάει ο άνθρωπο με την αποκαλύψη χωρί να συγκιστεί με όνομα ούτε με μορφή πώ μπορεί να μιλήσει ο Θεός, πώς, επειδή τα αναγνωρίζει ότι είναι ο Θεός, επειδή τα μαρτυρήσει. Αλλά ο άνθρωπο που ζει με ιδεολογία τη θρησκεία είναι εκείνο που τα σηκιστεί και τα μπερδεύτει. Όπω επίση οι Εβραίοι μπερδεύτηκαν και σηκίστηκα. Αν και ήξερα με συγγραφή ότι ήταν προφητεμένο ότι ο Χριστό τα έρθει στην οικογένεια του Νταβίδ. Αλλά αυτό που δεν είχα ήταν αποκάλυψη που του έλειπα. Αποκάλυψη επειδή δεν είχα κοινωνία με το Πνεύμα, τότε σηκίστηκα. Αυτό επίση συμβαίνει σε όλοι οι άνθρωποι αν και ανανορίζει έχουν πληροφορία ρητορικά για το Ιησού Χριστό, αλλά αν δεν έχουν κοινωνία επίση στα σηκιστούν όταν διαβάσουν μια γραφή και βλέπουν ότι αναφέρεται για το ιό του Νταβί, δεν τα ανανορίζει ότι είναι, αναφέρεται για το Ιησού Χριστό που είναι ο Τεοπάντο κράτορα με ανθρώπινη μορφή αυτό, είτε στην γενιολογία του Νταβί και αποκαλέστηκε ιό του Νταβί. Επίση, οι άνθρωποι τη θρησκεία που δεν έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μπερδεύονται με ένα όνομα που παρουσιάστηκε ο Θεό μια φορά στην πρώτη διατήκη με το όνομα Ιεκοβά, επειδή αυτό είναι ο ίδιο ο Θεό επίση που πήρε μορφή άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστό, που αποκαλέστηκε επίση η του Νταβίτ στην αποκάλυψη ότι ο τρόνο του θα είναι τρόνο Ιόνια. Δηλαδή, αληθινή πίστη για να περπατάει ο άνθρωπο με σιγουριά είναι μόνο κοινωνία, μαρτυρία με την αποκάλυψη κάθε μέρα να περπατάει ο άνθρωπο, τότε αυτόν τον άνθρωπο τα περπατάει με σιγουριά, με την αληθινή πίστη, χωρί να μπερδευτεί με τίποτα, είτε με ιδεολογία, είτε με τρισκία, είτε με κάποια γνώμη δικό του. Επειδή η μαρτυρία και η αποκάλυψη στο Θεό είναι που τα τον οδηγεί στην πίστη συνεχώ επειδή ο Θεός είναι ακατανόητο και ανεσυκνιάστο. Αλλά ο Θεός αποκαλύπτει σε εμά όταν έχουμε κοινωνία μαζί Του, ώστε να μείνουμε τη σιγουριά στον δρόμο που μα οδηγεί τη σωτηρία. Για σήμερα σα αφήνω εδώ η κάρη του Κύριου Ιησού μαζί με όλοι σα.